Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη, 28 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Ποια η γνώμη των Αλεξάνδρου πολιτών για τις πρόωρες εθνικές εκλογές? Με πολλές δυσκολίες διεξάγεται η καταμέτρηση των ψήφων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Τι λέει ο Παύλος Μιχαηλίδης για τη δεύτερη Κυριακή στην Αλεξανδρούπολη? Στο 5,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στις ευρωεκλογές. Βελτίωση της καθημερινότητάς τους ζητούν οι ορεστιαδίτες. Ποικίλουν οι απόψεις, κυρίες και κύριοι, των Αλεξανδρουπολιτών σχετικά με την προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου, ύστερα από απόφαση του Πρωθυπουργού. Κάποιοι μιλούν για επιτακτική ανάγκη ανεξαρτήτως αποτελέσματος, καθώς θεωρούν πως η κατάσταση στη χώρα έχει φτάσει στο προχώρητο. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε εθνικές εκλογές στις αρχές Ιουλίου σχολίασαν κάποιοι πολίτες της Αλεξανδρούπολης. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν πως ήταν επιτακτική ανάγκη δεδομένου του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Τι έπρεπε να γίνουν και πιο μπροστά. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί η κατάσταση ήταν αυτή που έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Εμείς συνταξιόχοι έχουμε χάσει το 48% των αποδοχών μας. Για σκέψου τώρα. Και έχουν ακριβήναν και όλα τα είδη, οπότε πώς βγαίνουμε? Καλά, όπως λένε, στις 20 του μηνός είμαστε τελειωμένοι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Να γίνουν εκλογές, να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά και όλοι τους να βάλουν νερό στο κρασί τους, όπως λέμε, να σκεφτούν ποιο είναι το συμφέρον της χώρας. Εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα, αγόρι μου. Αξιοκρατία. Παντού, οπουδήποτε. Να μπαίνουν οι άξιοι, άσχετα από τις πολιτικές τους πεπιθήσεις. Χρειάζεται να γίνει οπωσδήποτε. Και άμεσα. Άμεσα. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί πρέπει να δοθεί μια λύση τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμαστε μέχρι Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Έπρεπε να δοθεί αυτή η λύση, αλλά καλύτερα να δοθεί από τώρα. Είναι πολύ, πολύ επίκαιρο και άμεσο, εννοείται. Έπρεπε να γίνουν. Έπρεπε. Γιατί όμως? Γιατί σαν επαγγελματίας. Μεγάλα προβλήματα, ρε παιδιά, να πούμε. Δουλεύω από 13 ετών και έχουμε ξεφτυλιστεί. Όχι εγώ προσωπικά, αλλά κάποια άτομα έχουν φτάσει στο προχώρητο. Βλέπετε δηλαδή την κατάσταση τα τελευταία 4 χρόνια να πέφτει σιγά σιγά? Δυστυχώς δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά το πράγμα έχει φτάσει και δεν πιστεύω ότι λυπάμαι που λέω ότι είμαι Έλληνας. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Είμαι 60 ετών, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βλέπω κάθε μέρα, δεν ξέρω τώρα αν η Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ ή αυτή, αλλά πάνω στα πράγματα είναι, παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι. Μόνο αν αλλάξει ό,τι ξέρεις, αλλάξουμε κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Όχι μόνο ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας ή όποιος και να έρθει, η Ελλάδα κρίμα είναι. Αν ήμουν αυτή τη στιγμή νέος, θα είχα φύγει. Το λέω ειλικρινά, είμαι επαγγελματίας, δουλεύω από 13 ετών. Αυτά που ζω και πάω στα σπίτια, φτάνω στο σημείο μου λένε δεν έχουμε και όλα από εβδομάδα τα 10 και τα 20 ευρώ ακόμα. Με παρακαλάνε να τους κάνω ένα σέρβις τα κλιματιστικά τους. Κρίμα, κρίμα, ειλικρινά παιδιά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λυπάμαι. Αναφορικά με την ημέρα μετά τις εκλογές, οι περισσότεροι δήλωσαν πως δεν περιμένουν να αλλάξει κάτι ουσιαστικό στην διακυβέρνηση της χώρας ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Πρόσθεσαν όμως πως κάτι πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς θεωρούν πως η κατάσταση στη χώρα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ναι, μόνο στο το έκρινε και πιστεύω ότι είναι σωστό για εκείνον και για την Ελλάδα, φαντάζομαι. Τι θα αλλάξει, λέτε? Όχι και πολλά πράγματα, γιατί για μένα όλοι οι ίδιοι είναι. Κανένας δεν νοιάζεται για την Ελλάδα, μόνο για την καρέκλα. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο με τέτοιο ποσοστό. Τι θα αλλάξει? Η σημερινή κυβέρνηση στα σημερινά τώρα θα αλλάξει. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει κάτι, την ευκαιρία της, αυτό, τίποτα άλλο. Στη χώρα όμως τι θα αλλάξει? Δεν νομίζω να αλλάξουν πολλά. Για τις πρόωρες εκλογές, νομίζω ήταν αναμενόμενο και προαποφασισμένο. Έπρεπε να γίνει δηλαδή?
Δεν είναι η κατάλληλη περίοδος τώρα που η αγορά θέλει να δουλέψει και από την άποψη του τουρισμού. Όμως, από ό,τι φάνηκε, κάποια πράγματα έπρεπε να πάρουν το δρόμο τους. Τι θα αλλάξει από εδώ και πέρα μετά τις εκλογές? Αυτό μένει να το δούμε. Εκείνο που νομίζω ότι χρειάζεται είναι να δουλέψει, να ανασάνει η αγορά. Να κινηθεί το χρήμα που λέμε. Για τα μεσαία στρώματα, για τους επαγγελματίες. Πάντα ελπίζουμε για το καλύτερο τώρα. Είδομε. Τι να πούμε, ο κύριος Τσίπρας θα αποφάσισε, εμείς θα ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι ήταν λογικό μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Τι περιμένουμε μετά τις εκλογές? Αλλάξει κάτι? Δεν ξέρω, θα φανεί, στην πορεία. Τόσα χρόνια περιμένουμε να αλλάξει, λίγα αλλάζουν προς το καλό, λίγα αλλάζουν προς το κακό. Μακάρι να αλλάξουν προς το καλό τώρα, να δούμε. Ήταν, λέτε, σωστή απόφαση του Πρωθυπουργού? Για εκλογές? Μετά τη διαφορά που είχε, σαφώς. Νομίζω οποιοδήποτε το ίδιο πράγμα θα έκανε. Θεωρώ, έτσι όπως ήρθε το αποτέλεσμα, ότι ήταν λογική εξέλιξη. Έπρεπε να γίνει δηλαδή? Πιστεύω πως ναι. Πιστεύω πως ναι. Πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος πλέον αν θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση ή αν θα αλλάξει. Η διαφορά ήταν αρκετά μεγάλη, θεωρώ. Τι θα γίνει μετά τις εκλογές? Τι περιμένουμε? Εγώ είμαι από φύση αισιόδοξος. Από εκεί και πέρα. Οπότε περιμένουμε βελτίωση? Πρέπει να περιμένουμε βελτίωση. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πρέπει να περιμένουμε. Έντονες αντιδράσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουν προκαλέσει τελευταίες δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, του Γιάννη Στουρνάρα. Ο Νίκος Βέρκος, διευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού στο Κόκκινο 105,5, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να δούμε τι πραγματικά έχει υποθεί και ποιες είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι συγκεκριμένες δηλώσεις. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα την Αθήνα. Νομίζω ότι οι δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του Γιάννη Γρούτση ήταν οι πλέον αποκαλυπτικές, τόσο για τον χρόνο στον οποίο έγινε, όσο και για την ουσία. Πρώτα, ξεκινήσουμε από τον χρόνο. Ο κύριος Στουρνάρας, σε συνδυασμό με τον κύριο Γρούτση, ουσιαστικά απείλησαν τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες ασφαλισμένους, ότι εάν εκλεγούν στην εξουσία, τότε οποιασδήποτε ευνοϊκές ρυθμίσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή και οποιαδήποτε ευνοϊκή κατάσταση, έστω μικρή, έστω μικρές ανάσεις υπάρχουν, αυτές θα καταργηθούν. Ξεκινώ από τον κύριο Βρούτση, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι εάν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία με τη δήλωσή του, είπε ότι οι 120 δόσεις καταστρέφουν την ελληνική οικονομία. Άρα λαμβάνω αφορμή από τον πολίτη που ακούσαμε στο προηγούμενο βίντεο, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να ανασάνουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουν εάν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία και εφαρμοστούν οι πολιτικές αυτές τις οποίες έχει παραθέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξηγεί ο κύριος Βρούτσης, διότι όπως είπε θα καταργήσει τις 120 δόσεις, διότι αυτές πλήττουν, όπως υπονόησε μάλλον, θα καταργήσει τις 120 δόσεις, γιατί αυτές πλήττουν την ελληνική οικονομία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας κόσμος πολλής, ο οποίος αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής μάλλον, ασφιχτιούσε από τα συσσωρευμένα κέρδη στα ασφαλιστικά ταμεία, τότε πραγματικά θα υποφέρει, διότι πολύ απλά δεν θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει τα χρέη του, θα αναγκαστεί να κλείσει δουλειές, θα αναγκαστεί να περάσει ξανά στην φτώχεια και την εξαφλίωση στην οποία τον έχουν καταδικάσει εδώ και τόσα χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Όσον αφορά τον κύριο Στουρνάρα, εδώ έχουμε να κάνουμε, θεωρώ, με μια ακόμα πιο ανερυθρίαστη παραδοχή, ότι πρόκειται να μπουν ιδιώτες στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχουμε ασφαλιστικό πινοσέ, συντάξεις πείνας για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου και ιδιώτες οι οποίοι θα σε ασφαλίζουν μόνο εάν έχεις ιστορικό το οποίο είναι ευνοϊκό για αυτούς. Θα έχεις με άλλα λόγια πολύ περιχρές αποδοχές και θα πληρώνεις πάρα πολύ ακριβά για την ασφάλισή σου. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα σενάρια είναι εφιαλτικά για τον περισσότερο κόσμο και πιστεύω ότι αυτά θα ζυγίσουν στον δρόμο προς τις κάλπες. Και βεβαίως νομίζω ότι, και να πάμε και λίγο και στον χρόνο των δύο αυτών δηλώσεων και εξαγγελιών, δεν πέρασαν καλά-καλά 24 ώρες από τη στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες για να βγει ο κύριος Στουρνάρας και να δώσει αυτό το εκδικητικό, πραγματικά παραλυδηματικό ανακοινωθέν περί των ασφαλιστικών ταμείων. Όσον αφορά δε τον κύριο Βρούτση, δεν πέρασαν ούτε καν 36 ώρες για να βγει και να προαναγγείλει ότι 120 δόσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα αποτελούν παρελθόν. Και μια ακόμα υποσημείωση. Είναι και λίγο, ο λαός έχει μια φράση την οποία χρησιμοποιεί, την τζάμπα μαγιά.
Ξέρετε, οι εκλογές θα γίνουν 7 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτό τουλάχιστον θα δρομολογήσει η κυβέρνηση, ότι θα γίνουν στις 7 Ιουλίου. 28 Ιουνίου, μια εβδομάδα νωρίτερα, θα έχουν κλείσει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία. Ερώτημα είναι, τι ακριβώς εννοούσε για αυτά τα χρέη, για τα χρέη προς ασφαλιστικά προς την εφορία, για τους πολίτες. Και επίσης, τι περιμένει αυτούς τους πολίτες, θα ισχύσουν αυτή η ρύθμιση. Είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απευθυνθεί προς τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, Νίκος Βέρκο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά στο σημείο αυτό. Αλήθεια. Με πολλές δυσκολίες, κυρίες και κύριοι, διεξάγεται η καταμέτρηση ψήφων στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, μάλιστα, ασκούνται πιέσεις να παραδοθεί άμεσα, ενώ από την άλλη πλευρά αναμένονται και τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών αλλά και των δημοτικών. Με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς εξελίσσεται η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και σταυρών στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Ο όγκος της δουλειάς αυτή τη φορά είναι πολύ μεγάλος, με αποτέλεσμα να προκαλούνται καθυστερήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και τα πρακτικά από το πρωτοδικείο της Οροστιάδας, όπου εκεί είναι όλα τα αποτέλεσματα του Δήμου της Οροστιάδας και του Δημοτήχου. Οπότε τώρα τα συνεργεία είναι έτοιμα κάτω, αρχίζουν να καταχωρούν τους σταυρούς. Υπήρχε μία εστέρηση, η διαδικασία ήταν πολύ πολύπλοκη. Συνέχεια είμαστε εδώ και το βράδυ, περνάμε συνέχεια στοιχεία. Πιστεύω ίσως και σήμερα να έχουμε ολοκληρώσει, αν είναι όλα εντάξει μέσα, γιατί πολλές φορές διασταυρώνουμε τις πληροφορίες, δεν είναι περασμένα σωστά. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει και οι ίδιοι οι δικαστικοί αντιπρόσωποι, δηλαδή, ειδικά στα ενιαία, ήταν εξαιρετικά δύσκολο το έργο τους. Άρα μεταφέρονται και πολλά λάθη στα πρακτικά. Θα τα βρούμε. Λόγω της τετραπλής εκλογικής αναμέτρησης, οι εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου δουλεύουν από το πρωί μέχρι και το βράδυ, προκειμένου να παραδώσουν άμεσα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, αλλά και αμέσως μετά το αποτέλεσμα των περιφερειακών εκλογών. Κοιτάξτε, επειδή οι ευρωεκλογές πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως προς τους συνδυασμούς, θα πρέπει οπωσδήποτε μέχρι το μεσημέρι να δώσουμε στο Υπουργείο ένα τελικό αποτέλεσμα. Γιατί αλλιώς ως χώρα, δηλαδή, πρέπει να δώσει το Υπουργείο ολοκληρωμένη εικόνα στην Ευρώπη. Και εκεί είχαμε πολλά προβλήματα. Προσπαθούμε να τα λύσουμε. Πιστεύω και εκεί μέχρι το μεσημέρι να μεταδώσουμε όλα. Από εκεί και πέρα έχουμε την προτεραιότητα για τις περιφερειακές εκλογές για να δούμε τι σταυρούς προτίμησης έχουμε για τους υποψήφιους. Τους συνδυασμούς τους ξέρουμε, έχουμε μεγάλη ενσωμάτωση εκεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε 250 εκλογικά τμήματα ενημερωμένα από τα 380 ως προς τους σταυρούς. Μέχρι το μεσημέρι, με αυτά που ήρθαν τώρα, ενδεχομένως θα ανέβει πάρα πολύ ο αριθμός. Η διαδικασία πάντως φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά και σύντομα αναμένεται η ενσωμάτωση να φτάσει το 100%, όπως και να δημοσιευθούν όλα τα αποτελέσματα της σταυροδοσίας. Πολύ πιο δύσκολη ήταν πρωτόγνωρη διαδικασία, δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Το 2014 δεν είχαμε κοινοτικές εκλογές, αλλά δεν είχαμε και τόσα ψηφοδέλτια. Τώρα μιλάμε, είχαμε 38 ψηφοδέλτια. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουν τόσους υποψήφιους και οι δημοτικές έχουν πολλούς υποψήφιους, είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, ελλείψεις, πρωτόγνωρα. Σε συνέχεια τώρα της αναμετάδοσης των συνεχών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη ροή, κυρίες και κύριοι, έχουμε την ευκαιρία να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Βασίλη τον Τζιρτζίδη, εκλογικό αναλυτή και γιατρό, ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην όλη αυτή διαδικασία και τον οποίο καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, μέχρι τώρα τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει και θα ξεκινήσουμε, καλό θα ήταν από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Σου δίνω το λόγο ευθύς αμέσως να μας δώσεις ουσιαστικά την εικόνα σου σε αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής, σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς έχει κατανεμηθεί η σειρά ανάμεσα στις παρατάξεις και στους επικεφαλείς τους. Ωστόσο, για όποια νέα πληροφορία έχουμε την ευκαιρία να σε ακούσουμε, θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια να δούμε και τις... μια εισαγωγή. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ούτως ή άλλως, με αυτή τη διαδικασία ασχολούμαι 13 χρόνια τώρα πλέον. Είχα ιδρύσει το site, το Δημοσκοπία Blogspot, και για πολύ καιρό πήγαινε εξαιρετικά καλά, γιατί όλοι παίρνανε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία από εκεί. Οπότε είμαι γνώστης του θέματος και το λέω αυτό γιατί έχω δεχτεί πάνω από 50 τηλέφωνα σήμερα, αν είναι σωστά, αν είναι σωστός ο καταμερισμός των εδρών. Οπότε όχι καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Θα σας αποδείξω τώρα και κάτι το οποίο ούτε εγώ το περίμενα, θα σας το πω σε λίγο. Πολύ ωραία. Κάποια δεδομένα είναι λαθασμένα του Υπουργείου σε σχέση με αυτά της περιφέρειας. Μάλιστα.
Άρα... Θα σας πω σε λίγο τι γίνεται. Είναι... Στην προκειμένη περίπτωση είναι τώρα, πιο κοντά στην αλήθεια αυτό που μας λέει. Είχαμε μια μετατόπιση είναι... έδρας. Μάλιστα, ναι. Την έχει λάβει ο κύριος στον Εύρο, την έχει λάβει ο κύριος Σιμιτσής και την έχει αφαιρέσει από τον κύριο Μέτσιο, που σημαίνει ότι εν τέλει 5 έδρες πηγαίνουν στον κύριο Μέτσιο, 4 στον κύριο Τοψίδη, μία στον κύριο Κατσιμίγα, μία στον κύριο Σιμιτζή, μία στον κύριο Παπατολίδη και μία στον κύριο Περεντίδη, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του νομού Εύρου. Στο σύνολο οι έδρες είναι σε όλη την περιφέρεια 17 για τον κύριο Μέτσιο, 16 για τον κύριο Τοψίδη, 6 για τον κύριο Κατσιμίγα, 5 για τον κύριο Σιμιτζή, 3 για τον κύριο Παπατολίδη, 2 για τον κύριο Νικολαίδη, 1 για τον κύριο Καραγιώργη και 1 για τον κύριο Περεντίδη. Δεν ξέρω αν έχετε τη σταυροδοσία, αν θέλετε να σας πω. Λοιπόν, πριν περάσουμε στη σταυροδοσία, καλό θα ήταν να επαναλάβουμε άλλη μία φορά το πώς κατανέμονται οι έδρες. Στο ζητώ και πάλι, γιατί έχει σημασία να εξηγήσουμε πώς αυτές κατανέμονται. Μας εξήγησες το πώς αυτό γίνεται συνολικά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και νομίζω ότι το βλέπουμε πάρα πολύ καθαρά στην εικόνα που μας έχεις δώσει. Γίνεται αναλογικά. Η απλή αναλογική λέει ότι όσους ψήφους πάρεις, τόσους αναλόγους θα πάρεις, τόσες έδρες θα πάρεις αναλόγως. Το παράδειγμα το επόμενο που θα πούμε για το Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι ακόμα πιο καταδοπιστικό. Κάθε συνδυασμός ουσιαστικά έχει το δικό του εκλογικό μέτρο. Ωραία. Αν λοιπόν σε κάποιο συνδυασμό αποδοθούν 3 έδρες, ο ίδιος ο συνδυασμός θα ψάξει μέσα στις περιφέρειες, στον Εύρο, στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, που έχει το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων για να λάβει αυτή την έδρα. Έτσι γινόταν πάντα και έτσι γίνεται και τώρα. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν καταλήγουμε στο γεγονός ότι ο κύριος Μέτσιος θα έχει 5 έδρες στον Εύρο, ξαναλέω. Ωραία, έχει σημασία να το πούμε για τον Εύρο. 4 ο κύριος Τοψίδης. Ναι. Και οι υπόλοιποι από μία έδρα. Αυτή που αναφέραμε πριν. Εάν θέλετε να σας πω την ιδιαιτερότητα, είναι η εξής, ότι ο κύριος Μέτσιος λαμβάνει 4 έδρες στη Ροδόπη, 5 έδρες στην Ξάνθη, 2 έδρες στην Δράμα και λαμβάνει μόνο μία έδρα στην Καβάλα. Αυτό έγινε διότι στην Καβάλα υπήρξαν όλοι οι υπόλοιποι συνδυασμοί που λάβανε πολύ περισσότερους ψήφους από ότι ο κύριος Μέτσιος, με πρωταρχικό ρόλο ουσιαστικά του κύριου, της παράτησης του κύριου Τοψίδη που έλαβε 4 έδρες. Λοιπόν, συνεπώς, Βασίλη, σύμφωνα με αυτό που μας μεταφέρεις και παραμένω στον Εύρο για να δούμε λίγο σε σχέση με την σταυροδοσία πώς διαμορφώνονται τα πράγματα. Εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή έχω τα αποτελέσματα μέχρι και το απόγευμα, μέχρι και περίπου στις 6 ώρα. Αν δεν έχει αλλάξει τρομακτικά κάτι, μπορούμε να πούμε με ασφάλεια λοιπόν ότι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την πλευρά του κυρίου Μέτιου είναι ο κύριος Πέτροβιτς με 9.000 και κάτι ψήφους, 9.609. Δεύτερος ακολουθεί ο κύριος Τσόνης, ο Αθανάσιος Τσόνης, ακολουθεί ο κύριος Γαλάνης, ο Βασίλης και ακολουθεί και ο κύριος Βενετίδης, ο Κωνσταντίνος. Και ο κύριος Δελισταμάτης. Και ο κύριος Δελισταμάτης, 5. Μετά ακριβώς. Είναι η κυρία Δημούδη από κάτω με μια διαφορά περίπου 800 ψήφων. Λοιπόν, στην περίπτωση που εκλεγεί ο κύριος Μέτσιος Περιφερειάρχης, βγαίνουν 5. Ωραία. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί ο κύριος Μέτσιος Περιφερειάρχης, παίρνει την έδρα στην περιφέρεια που έχει πάρει τους περισσότερους ψήφους, δηλαδή στον Εύρο. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι είναι ο κύριος Μέτσιος και άλλοι 4. Οπότε ο κύριος Δελισταμάτης βγαίνει απ' έξω. Ωραία. Το ίδιο ισχύει για τον κύριο Τοψίδη. Τώρα, αν έχετε μπροστά και τη σταυροδοσία του κύριου Τοψίδη. Ναι. Σύμφωνα και με τα όσα δεδομένα μας επιτρέπουν, αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας βλέπουμε την σταυροδοσία, Βασίλη, των ανθρώπων που βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Τοψίδη στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Βλέπουμε ότι πρώτος είναι ο Σταύρος Βαβίας, ακολουθεί ο Νικόλαος Βουλγαρίδης, η Γκουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα, ο Κωνσταντίνος Εξακουστός είναι ο τέταρτος και ακολουθούν ο Σταύρος Καβαρατζής, η Νόρα Μοσχοφίδου, Αγγελική Δελιμίτη και ούτω καθεξής. Συνεπώς εδώ πέρα τα εδώ, πράγματα λοιπόν, διαμορφώνονται. Εάν εκλεγεί ο κύριος Τοψίδης, βγάζει 4 συμβούλους μέχρι και τον κύριο Εξακουστό. Σε περίπτωση που δεν εκλεγεί, παίρνει την έδρα καθότι έχει πάρει τις περισσότερες ψήφους η παράταξή του στον Εύρο. Μάλιστα. Και αφήνει άλλους 3, τον κύριο Βαβία, τον κύριο Βουλγαρίδη και τον κύριο Γκουλιαμά. Μέχρι και την κυρία Γκουλιαμά. Ναι. Είναι απολύτως κατανοητό.
Επίσης, μετά, να έχω να σας πω το εξής, ότι από την πλευρά του, δεν ξέρω αν έχετε και του κύριου Κατσιμίγα και των υπολείπων την Σταυροδουσία, εκεί είναι η κυρία Καβαρμούση πρώτη, ναι, με μια απόσταση περίπου 20 ψήφων από τον κύριο Αγγυρίου και από τον κύριο Κυριαλάνη. Δηλαδή και οι τρεις είναι σε μια απόσταση αναπνοής, για να λάβουν την πρώτη τιμή έδρα που μπαίνει ο κύριος Κατσιμίγας στον Εύρο. Ο κύριος Σιμιτζής έχει τον κύριο Ζαμπουνίδη πρώτο που λαμβάνει έδρα. Έχω μια ιδιαιτερότητα σε ό,τι αφορά την έδρα του ΚΚΕ, διότι ο κύριος Τρέλης είναι πρώτος, μεν, αλλά ο κύριος Παπατολίδης παίρνει την έδρα στον Εύρο, καθότι έχει πάρει το κόμμα τις περισσότερες ψήφους στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Οπότε τη χάνει ο κύριος Τρέλης. Και ακολουθούν οι τρεις επόμενες παρατάξεις, όπου τα πράγματα είναι νομίζω πιο ξεκάθαρα. Ναι, και ο κύριος Καραγιώρης παίρνει την έδρα στην Καβάλα και ο κύριος Περιτήρης στον Εύρο. Αυτή είναι η κατανομή των Εδρών, είναι πολύ πιο απλή. Αυτή είναι η έδρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις έδρες. Απομένουν μόνο 2-3 εκλογικά τμήματα από τον νόμο Εύρου, δεν αλλάζει η εικόνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης πώς έχουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής, γιατί και εκεί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, με την εισαγωγή των τελευταίων τμήματων χτες το βράδυ, έγινε μια ανατροπή σε ό,τι αφορά την κατανομή των εδρών, κυρίως την παράταξη του κύριου Δευτερέου, που ουσιαστικά περνάει πάνω από τον κύριο Μητυλινό. Εδώ βλέπουμε και τις ψήφους. Πρέπει να είναι το σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό που βλέπω. Το σύνολο, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο τι έχει γίνει. Οπότε οι τέσσερις έδρες που αναλογίζονται στον κύριο Δευτερέο έχουν αλλάξει την εσωτερική τους κατανομή. Αντί να πάνε και οι τέσσερις στην Αλεξανδρούπολη, τρεις πηγαίνουν εκεί και μία πηγαίνει στις Σφαίρες. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση? Κάθε φορά που ξεκινάει η κατανομή από το μικρότερο κόμμα προς το μεγαλύτερο, υπάρχει, όπως στην περίπτωση των Φερών, που είναι 5 οι έδρες, υπάρχει περίπτωση ο πρώτος συνδυασμός να μην έχει υπόλοιπη έδρα για να πάρει. Αυτό έγινε τώρα. Δηλαδή, ο κύριος Μητρινιός πήρε μία έδρα. Αυτό είναι το σύνολο των εδρών. Είναι 16-15 για τον κύριο Λαμπάκη, 10 για τον κύριο Ζαμπούκη, 6 για τον κύριο Μιχαηλίδη, 4 για τον κύριο Δευτερέο και 4 για τον κύριο Μητυλινιό και 2 για τον κύριο Λαζόπουλο. Όπως έλεγα πριν από λίγο, η κατανομή των εδρών στις Σφαίρες άλλαξε, γιατί ουσιαστικά παίρνοντας την έδρα, την παράταξη του κύριου Δευτερέου, την αφαίρεσε από τον πρώτο. Οπότε ο κύριος Λαμπάκης στις Σφαίρες δεν έχει αυτή τη στιγμή έδρα. Υπολείπονται μόνο 2 τμήματα από την Αλεξανδρούπολη, λίγο δύσκολο να αλλάξει αυτή η εικόνα. Αυτή λοιπόν η έδρα του κυρίου Λαμπάκη μεταπηδάει στο κεντρικό ψηφοδέλτιο της Αλεξανδρούπολης, οπότε εκεί εκλέγει αντί για 13-14 και μία της έδρας της Τραϊνούπολης, στο σύνολο είμαστε 15. Ο κύριος Ζαμπούκης εκλέγει 8 κεντρικά στην Αλεξανδρούπολη και 2 στις Σφαίρες. Ο κύριος Μιχαηλίδης 5 στην Αλεξανδρούπολη και μία έδρα στις Σφαίρες. Ο κύριος Δευτερέως 3 στην Αλεξανδρούπολη και μία στις Σφαίρες. Ο κύριος Μητυλινιός 3 στην Αλεξανδρούπολη και μία στις Σφαίρες. Και ο κύριος Λαζόπουλος, επειδή τα πήγε πολύ καλά στην Αλεξανδρούπολη κυρίως, παίρνει και τις 2 έδρες από εκεί. Στην Αλεξανδρούπολη. Να σας πω τι έχει γίνει τώρα. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της περιφέρειας και πηγαίνοντας στα εκλογικά διαμερίσματα των Φερών, στο σύνολό τους, βλέπουμε λοιπόν ότι έχει γίνει μια καταγραφή 100%, 25-25, και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Λαμπάκης έχει πάρει 1548 ψήφους και ο κύριος Ζαμπούκης 1399. Πηγαίνοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών, πηγαίνοντας στη Δημοτική Ενότητα Φερών, βλέποντας ότι έχει πει το 100% της ενσωμάτωσης στις Σφαίρες, βλέπουμε ότι ο κύριος Λαμπάκης παίρνει 1633 ψήφους και ο κύριος Ζαμπούκης 1428. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Υπάρχει μια διαφορά 100 ψήφων στον πρώτο και δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Θεωρώ ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από το Υπουργείο για να τελειώνουν τα αποτελέσματα. Επίσης έχω την εντύπωση ότι πολλά άκυρα υπάρχουν και δεν καταλαβαίνουν πού έχουν καταλήξει και για ποιο λόγο έχουν πάει άκυρα. Αν ήταν άνθρωποι μεγάλης ηλικίας που μπερδέψαν τα ψηφοδέλτια ή οτιδήποτε άλλο. Γίνονται πολλά ερωτήματα λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το μπέρδεμα που έχει δημιουργηθεί να αλλάζει το σκηνικό σε αυτά που προαναφέραμε, Βασίλη? Δεν μπορώ να το ξέρω. Αν γίνει κάποια ένσταση αργότερα και βεβαιωθούν κάποιες παραβάσεις ή κάτι διαφορετικό, όλα είναι πιθανά. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ στο σημείο αυτό. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν κάποια ανεπίσημα και μεταφέροντας αυτά τα αποτελέσματα με απόλυτη επιφύλαξη από 74 εκλογικά τμήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, φαίνεται ότι στις πρώτες θέσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι ο κύριος Γκότσης με 2.006 σταυρούς, ο κύριος Γερακόπουλος με 1.494 σταυρούς, ο κύριος Γκοτσίδης με 1.125, ο κύριος Γιώγας με 1.091, ο κύριος Ζουνίδης με 1.034 σταυρούς, ο κύριος Βαταμίδης με 987 στην έκτη θέση, ο κύριος Κουκουράβας ακολουθεί με 971, ο κύριος Αρβανιτίδης με 967, ο κύριος Κυριακίδης με 892 σταυρούς στην ένατη θέση, ακολουθεί ο κύριος Βραχιόλογλου με 865 σταυρούς, ο κύριος Φαλέκας στην ενδέκατη θέση με 861 σταυρούς, ο κύριος Σεφεριάδης με 837 στη 12η θέση, ο κύριος Αετόπουλος στην 13η θέση με 807, ο κύριος Βαμβακερός με 766, ο κύριος Παντελίδης 15ος με 630 σταυρούς, ο κύριος Σαρίδης με 620, στη 16η θέση ακολουθεί ο κύριος Χατζιαναγνώστου με 539, η κυρία Λεγκέτση με 486 σταυρούς και ο κύριος Γουμενίδης με 400 σταυρούς. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό από 74 εκλογικά τμήματα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με απόλυτη επιφύλαξη και ανεπίσημα φυσικά αποτελέσματα. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Γκότσης είναι πρώτος σε σταυρούς στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, από ό,τι φαίνεται, από όλα αυτά τα οποία μας έχει μεταδώσει μέχρι στιγμής ο εκλογικός μας αναλυτής, με τη βοήθεια του Βασίλη του Τσιρτσίδη, πάντοτε φαίνεται ότι ο ίδιος δεν εκλέγεται. Με διαφορετικό κλίμα επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε ευθύς αμέσως στη Νέα Χυλή Αλεξανδρούπολης. Εκεί βρίσκεται ο Κοσμάς Πανταζής, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από την όλη διαδικασία και λειτουργία που προηγήθηκε κατά τη μεταφορά της ιστορικής εικόνας του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα στην Αλεξανδρούπολη. Κοσμά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Χρύσα. Στις 7 η ώρα το απόγευμα έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Νέας Χυλής στην Αλεξανδρούπολη η ιστορική εικόνα του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα. Ήρθε από την Ιερά Μονή Ροδοχωρίου της Νάουσας. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν η έλευση της εικόνας. Ακολούθησε η δοξολογία εντός του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου με τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, βέβαια, να προείσταντο αυτής της λειτουργίας, και στη συνέχεια όλος ο κόσμος βγήκε έξω στο προάβλιο του ναού και πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες εκδηλώσεις με την παρουσία των ιεροψαλτών της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης με ύμνους και θρήνους, ενώ υπήρχαν και συγκεκριμένοι επαιτειακοί σχολιασμοί από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως τον κύριο Άνθιμο. Συνεχίζονται αυτές οι εκδηλώσεις και τις επόμενες ημέρες. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή γενικότερα, όχι μόνο για την Νέα Χυλή, αλλά και για όλους τους ποντίους. Και είχαμε πολλούς εκπροσώπους, σχεδόν όλους εκπροσώπους των συλλόγων των ποντιακών της περιοχής εδώ στην Νέα Χυλή. Περισσότερα θα πούμε με την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Άγιος Γεώργιος της Νέας Χυλής, την κυρία Ουρανία Πανταζίδου, που είναι δίπλα μου. Κυρία Πανταζίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Πραγματικά σήμερα έγινε αυτό το οποίο επιθυμούσαμε εδώ και κάποιους μήνες.
Τον Ιανουάριο του 2019 είχαμε υποβάλει το αίτημα στο Σεβασμιότατο για να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υποδεχθούμε για προσκύνημα την ιερή εικόνα του Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα. Για να είμαι ειλικρινής, όταν υποβάλλουμε το Πολιτιστικό Σύλλογο της Νέας Κοιλίας στον Άγιο Γεώργιο το αίτημα, δεν ήμασταν και πολύ σίγουροι ότι θα έχουμε αυτό το ευτυχές γεγονός. Όλα πήγανε καλά όμως, χάρη στις άκνοες προσπάθειες του Σεβασμιότατου. Και τελικά σήμερα, όπως είπατε και εσείς, υποδεχθήκαμε στον Ιερό Ναό της Νέας Κοιλίας την εικόνα, την ιερή εικόνα, που είναι κοιμήλιο, που είναι σύμβολο, το οποίο έφεραν από τον Πόντο όταν ήρθαν ξεριζωμένοι οι πρόσφυγες. Για μας η εικόνα αυτή, για όλους τους Ποντιούς εδώ πέρα του Δήμου Αλεξανδρουπόλεως, που ήταν σύσσωμη, γιατί αποφασίσαμε ενωμένοι να την υποδεχθούμε την εικόνα, κουβαλάει όλη την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Και αυτό είναι καθαρά και η άφηξή της, δηλαδή αυτό συμβολίζει. Κάποιοι ρωτήσανε γιατί τον Άγιο Γεώργιο Περιστερεώτα και όχι την Παναγία Σουμελά. Επιλέξαμε τον Άγιο Γεώργιο γιατί ακριβώς και η δικιά μας εκκλησία φέρει το όνομα του Αγίου Γεωργίου και είναι η Νέα Χιλή, ένα χωριό που δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε από τους πρόσφυγες του 1922. Που ήρθαν εδώ από τον Εύξηνο Πόντο χιλίτες και γενικότερα από διάφορες περιοχές του Εύξηνου Πόντου. Σήμερα λοιπόν νιώσαμε αυτή τη μεγάλη συγκίνηση όλοι μας με τον ερχομό της εικόνας, την οποία συνόδευαν άντρες ντυμένοι με τις παραδοσιακές ποντιακές φορεσκές και με τους ήχους της ποντιακής λύρας. Ήρθε συνοδεία λοιπόν από το χώρο όπου φυλασσόταν στην είσοδο της εκκλησίας στην αυλή, την υποδέχθηκε ο Σεβασμιότατος. Υπήρχε κόσμος. Πραγματικά ήταν έτσι αξιοθαύμαστη η παρουσία του, γιατί είναι εργάσιμη ημέρα, αλλά αυτό μας χαροποίησε γιατί ήταν αρκετός ο κόσμος. Όπως είπατε και εσείς, οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν. Καταφέραμε αυτές τις εκδηλώσεις να, μετά από μια σύσκεψη που έγινε με τους ποντιακούς συλλόγους του Δήμου, να τις αγκαλιάσουμε όλοι μαζί, γιατί είναι τα 100 χρόνια από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και όπως ξαναείπα, η ιστορία αυτή αφορά όλους και θέλαμε να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι αν θέλουμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα της γενοκτονίας και για την αναγνώρισή του, πρέπει ενωμένοι να είναι όλοι οι ποντιακοί σύλλογοι, όλος ο ποντιακός κόσμος και βέβαια όχι μόνο ο ποντιακός, γιατί η γενοκτονία δεν αφορά μόνο τον Πόντο, αφορά τη Μικρά Ασία, αφορά τη Θράκη. Οι εκδηλώσεις λοιπόν συνεχίζονται από αύριο Τετάρτη. Τι ακριβώς θα συμβεί? Λοιπόν, αύριο το πρωί έχει θεία λειτουργία, κανονικά από τις 7 μέχρι τις 10. Μετά στις 12 η ώρα και στις 4 αντίστοιχα έχει παρακλήσεις υπέρ του Αγίου Γεωργίου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ο ναός θα είναι ανοιχτός για προσκύνημα. Θα υπάρχουν ιερείς για να χρήζουν τους πιστούς. 6.30 ώρα θα χτυπήσει η καμπάνα για τον αρχιερατικό Εσπερινό. Θα μας κάνει την τιμή ο Σεβασμιότατος να είναι πάλι μαζί μας. Μόλις τελειώσει ο Εσπερινός θα έχουμε την ομιλία από τον καθηγητή, τον κύριο Θεοδόση Κυριακίδη, ο οποίος συνοδεύει την εικόνα από το ροδοχώρι της Νάουσας μαζί με τον Ταμείο του Σωματείου, τον κύριο Αδαμίδη. Και αφού τελειώσει και η ομιλία του, θα έχουμε μετά μια αντιπροσωπευτική παρουσία ποντιακών χωρών. Επιλέξαμε ένα πολύ μικρό πρόγραμμα, γιατί ξέρετε, οι εκδηλώσεις είναι αφιερωμένες, οι επιτυχίες αυτές, για την άλωση της πόλης και για τα 100 χρόνια της γενοκτονίας. Οπότε δεν θέλαμε να επεκτείνουμε και να γίνει κάτι πανηγυρικό, απλώς να δείξουμε και λίγο τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου. Οπότε κάνουμε μια μικρή επιλογή. Κάπως έτσι θα τελειώσουν και για αύριο οι εκδηλώσεις. Και πάμε την 5η το πρωί που θα έχει πάλι θεία λειτουργία και κατά τις 10 η ώρα θα αποχαιρετήσουμε την εικόνα να επιστρέψει στον προορισμό της. Ευχόμενοι σε όλους να έχουμε την Θεία Ευλογία του Αγίου Γεωργίου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια αυτά, για όλα αυτά που σημαίνουν για τους Ποντίους. Να ευχηθούμε να συνεχιστούν πολύ καλά όλες οι εκδηλώσεις και να έρθει ο κόσμος να τις παρακολουθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένουμε τον κόσμο. Ελπίζουμε ότι και αύριο θα είναι το ίδιο, θα δώσει το παρόν και αύριο όπως ήταν και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, είχαμε στις 7, για όσους δεν μας παρακολούθησαν, ζωντανή σύνδεση μέσα από το Facebook της Δέλτα Τηλεόρασης με την έλευση της εικόνας. Στις 8 είχαμε σύνδεση στην εκπομπή του Γιάννη Σιάβα και στην ώρα Εχμής. Και με αυτή την σύνδεση σας αποχαιρετούμε για σήμερα εδώ από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, με όλα όσα συμβαίνουν με την έλευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κοσμά Πανταζή, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ και την κυρία Πανταζίδου φυσικά. Σε ρητή τώρα, κυρίες και κύριοι, δέσμευση ότι δεν θα δεχθεί καμία θέση διοίκησης την επόμενη τετραετία. Προχώρησε ο επικεφαλής της παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης, λίγες ημέρες πριν από το δεύτερο γύρο εκλογών. Μίλησε επίσης για το ενδεχόμενο συνεργασίας και δήλωσε πως το πρώτο ζήτημα που θα φέρει στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η Οδός Κύπρου. Δύο ημέρες μετά το κλείσιμο των καλπών, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάσα για την Αλεξανδρούπολη, Παύλος Μιχαηλίδης, μιλά για το αποτέλεσμα των εκλογών που τον τοποθέτησε στην τρίτη θέση αμέσως μετά τον Βαγγέλη Λαμπάκη και τον Γιάννη Ζαμπούκη. Ένα πρώτο σχόλιο, αφού πρώτα ευχαριστήσω όλους τους μας έχουν ψηφίσει την Ανάσα, τον Παύλο, τον Μιχαηλίδη και τους συνεργάτες, φυσικά τους 63 εξαιρετικούς συνεργάτες, οι οποίοι δώσανε τη δική τους μάχη, τη μάχη του Σταυρού, και περιμένουμε με μεγάλη αγωνία ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι 5 δημοτικοί σύμβουλοι από την ΑΝΑΣΑ, οι οποίοι θα είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με μένα 6. Κάτι λοιπόν που σημαίνει ότι η Δημοτική μας Παράταξη από το 2014 αύξησε τα ποσοστά της και την εκλογική της δύναμη κατά 50%. Είμαστε από αυτή την πλευρά ικανοποιημένοι. Αλλά δεν θα σας κρύψω ότι το αποτέλεσμα και μας στεναχωρεί ιδιαίτερα και αδικεί μια προσπάθεια 5 ετών, ένα πρόγραμμα νομίζω το πιο συγκεκριμένο, το πιο ρεαλιστικό, και βέβαια μια ανεξάρτητη παράταξη. Κάποιοι λένε ότι τα πήγε ιδιαίτερα καλά. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Οι προσδοκίες μας ήταν σαφώς να είμαστε στο δεύτερο γύρο, δεν το κρύβω αυτό το πράγμα. Αυτά ήταν και τα μηνύματα που παίρναμε, αλλά νομίζω ότι οι κομματικοί μηχανισμοί στον Δήμο μας καλά κρατούν και αυτό φάνηκε την τελευταία εβδομάδα. Υπήρξε μία συσπήρωση και η Ανάσα και ο Παύλος ο Μιχαηλίδης είναι εκτός του δεύτερου γύρου. Αναφορικά με την στάση που θα κρατήσει ο ίδιος και τα στελέχη της παράταξής του την επόμενη Κυριακή στον δεύτερο γύρο των εκλογών, δηλώνει πως θα το συζητήσουν σύντομα και θα αποφασίσουν από κοινού. Αυτό που μπορώ να δηλώσω σήμερα με απόλυτη συνέπεια, διότι πολλοί κόσμος περιμένει τις δηλώσεις μας, είναι ότι για το τι στάση θα κρατήσουμε εν ώψη της Κυριακής θα το αποφασίζουμε συλλογικά αύριο την Τετάρτη. Η παράταξη θα συγκεντρωθεί και θα πάρει κοινή απόφαση. Όλοι μαζί θα αποφασίζουμε. Έτσι λειτουργούμε και αυτό το κάνουμε στην πράξη. Και από εδώ κρινόμαστε. Αυτό που θα πρέπει όμως να διαβεβαιώσω σήμερα, ότι ο Παύλος ο Μιχαηλίδης, σε ό,τι με αφορά, θα κάνει αυτό που έκανε όλα αυτά τα 5 χρόνια με συνέπεια. Θα λειτουργεί μόνο για τους δημότες, θα είναι θετικός σε οτιδήποτε είναι καλό για την πόλη και θα είναι αρνητικός οτιδήποτε θα είναι ενάντια στα συμφέροντα του Δήμου μας. Ερωτώμενος με ποιον θα μπορέσει πιο εύκολα να συνεργαστεί την επόμενη μέρα, απαντά πως σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες κάτω από το τραπέζι και θα αρνηθεί κάθε θέση που θα του προσφερθεί με αντάλλαγμα τη στήριξή του. Η απόφαση θα είναι συλλογική. Επαναλαμβάνω, οι συνεργασίες θα γίνουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και εμείς συνεργασίες εννοούμε καθαρές και χωρίς συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι, χωρίς να δεχτούμε οποιαδήποτε θέση στην επόμενη διοίκηση. Είναι ρητή δέσμευσή μου ότι δεν θα δεχτώ καμία θέση διοίκησης στην επόμενη τετραετία, αλλά θα αγωνιστώ για οτιδήποτε είναι καλό όταν το φέρει οποιοδήποτε δήμαρχος, οποιαδήποτε δημοτική παράταξη, και θα είμαι ενάντια σε οτιδήποτε είναι κατά των συμφερόντων του Δήμου. Άρα η συνεργασία μας θα γίνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ξεκάθαρα. Θα είμαστε υπέρ οτιδήποτε είναι θετικό και θα είμαστε κατά οτιδήποτε είναι αρνητικό εναντίον των δημοτών. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, νομίζω θα είμαστε η πρώτη παράταξη, η οποία θα φέρουμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το να επανέλθει στην κυκλοφορία των οχημάτων η Οδός Κύπρου. Εκεί θα φανούν πραγματικά πώς η πόλη μπορεί να συνεργαστεί, πώς η πόλη μπορεί να φουγκραστεί τους φορείς. Εκεί θα είναι το πρώτο crash test, πώς θα λειτουργήσει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες και αν αυτές οι συμμαχίες θα είναι προς όφελος της πόλης και του Δήμου μας.
Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Μπατζή βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθώς είχαμε σύλληψη ατόμου για κοντά μισό κιλό κοκαΐνης, Μαρία, μια υπόθεση η οποία αφορά σε ναρκωτικά και μια σύλληψη για αρπαγή και εκβίαση αλλοδαπών. Σε ακούμε με ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία Σίσα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Αλλάζουμε λοιπόν σελίδα και θεματική. Θα ξεκινήσουμε καταρχήν με τη σύλληψη 4 ατόμων για αρπαγή και εκβίαση αλλοδαπών. Να πούμε ότι οι δράστες κρατούσαν παράνομα 2 αλλοδαπούς σε δασική περιοχή της Κομοτηνής και απαιτούσαν με εκβιασμό την καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους. Οι συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης της Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής, είχαν ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση του περιστατικού της αρπαγής αλλά και της εκβίασης των αλλοδαπών. Να πούμε ότι είναι 4 αλλοδαποί ηλικίας από 22 έως 30 ετών, συγκεκριμένα 2 23χρονοι, ένας 22χρονος και ένας 30χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή και εκβίαση. Συγκεκριμένα τις πρωινές ώρες προχθές της 26ης Μαΐου, ένας αλλοδαπός, ο οποίος είναι πακιστανικής καταγωγής από ό,τι πληροφορηθήκαμε, κατήγγειλε στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ότι ένα οικείο του πρόσωπου είχε απαχθεί από ομοεθνείς του και κρατείται στην περιοχή της Κομοτηνής. Έτσι ξεκίνησε, Μαρία Χρύσα, να ξετυλίγεται και το κουβάρι της συγκεκριμένης αρπαγής και του εκβιασμού φυσικά. Και μάλιστα σύμφωνα με την καταγγελία του, οι συγγενείς, δηλαδή τα οικεία πρόσωπα, το απαχθέντα είχαν καταβάλει 1.700 ευρώ για να φεθεί ελεύθερος. Οι δράστες όμως απαιτούσαν και άλλα χρήματα, άλλα 1.400 ευρώ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και οργανώθηκε μια αστυνομική επιχείρηση, στην οποία το μεσημέρι της ίδιας μέρας, σε προσυμφωνημένο ραντεβού που είχε κλειστεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εμφανίστηκε ο 22χρονος και ο 30χρονος για να παραλάβουν το υπόλοιπο ποσό, τα 1.400 ευρώ. Η αστυνομική του τμήματος της Θεσσαλονίκης του συνέλαβαν και οι αστυνομικοί στη συνέχεια τμήματος ασφαλείας Κομοτηνής εντόπισαν και συνέλαβαν χθες, 27 Μαΐου, στο κτέλ Κομοτηνής, τους δύο 23χρονους, αυτούς δηλαδή που βρισκόταν στην περιοχή, οι οποίοι μετέφεραν τον παθόντα στη Θεσσαλονίκη, και στο πλαίσιο έρευνας εντοπίστηκε και ο δεύτερος αλλοδαπός που είχε απαχθεί. Όσα μας μετέφεραν από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία Χρύσα, αφορούν στο γεγονός ότι δεν ήταν πρόσωπα γνωστά στην αστυνομία. Πρόκειται για άτομα που δεν είναι νόμιμα διαμένοντας στην Ελλάδα στην παρούσα φάση. Και επίσης το βασικό είναι ότι δεν ήταν το πρώτο περιστατικό. Ειδικά στο κέντρο, στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν παρόμοια περιστατικά όπου άτομα ίδιας καταγωγής μπορεί να προχωρήσουν στην επαγωγή κάποιων άλλων προκειμένου να ζητήσουν χρήματα, και συνήθως οι χώροι που τους κρατούν είναι εγκαταλελειμμένα εργοστάσια ή τέλος πάντων κάποιοι χώροι που σίγουρα δεν είναι εύκολα προσβάσιμοι. Από την προανάκριση που διενεργήθηκε από την υπηρεσία της Θεσσαλονίκης προέκυψε ότι οι δράστες μαζί με τους συνεργούς τους κρατούσαν παρά τη θέλησή τους τους δύο αλλοδαπούς σε δασική περιοχή της Κομοτηνής και απαιτούσαν φυσικά την καταβολή και επιπλέον χρηματικών ποσών. Μάλιστα, Μαρία Βατζή. Θα περάσουμε και στο επόμενο αστυνομικό θέμα. Και η άλλη σημαντική υπόθεση, ναι, σε ακούμε με ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνελήφθη στην Νέα Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας αυτή τη φορά, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης τη Συνδρομή Αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης και του Τμήματος Τροχέας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας, ένας 63χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, μέσα από μια οργανωμένη επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν το συγκεκριμένο τον 63χρονο να οδηγεί ένα αυτοκίνητο γιοταχή και να μεταφέρει μια νάιλον συσκευασία. Η συσκευασία περιείχε κοκαίνη βάρος μισού κιλού, 535 συγκεκριμένα γραμμαρίων. Βρέθηκε φυσικά επιμέλους κρυμμένη στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και μετά από έλεγχο πραγματοποιήθηκε, στον οποίο έλεγχο συνέδραμε και αστυνομικός σκύλος για να καταφέρει να ξιχνιάσει και να εντοπίσει τη συγκεκριμένη ποσότητα. Να αναφέρουμε, Μαρία Χρύση, ότι κατασχέθηκαν τόσο η ποσότητα κοκαίνης όσο επίσης το αυτοκίνητο και δυο κινητά τηλέφωνα, ενώ ο συλληφτής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και
Η προανάκριση ήδη ενεργείται από το Τμήμα Ασφαλείας Δράμας στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, Μαρία Μπατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είμαι βέβαιη ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσήλωση άκουσες την ανάλυση του Βασίλη του Τσιρτσίδη, που προηγουμένως μας έδωσε τα δικά του στατιστικά και τα αποτελέσματα σε σχέση με την κατανομή των εδρών για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη. Θα θέλαμε με τη βοήθειά σου να πάμε να δούμε πώς έχουν τα δεδομένα μέχρι στιγμής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα, αλλά και τους πρώτους των συνδυασμών, Μαρία Μπατζή. Μαρία Χρύσα, να θυμίσουμε καταρχήν ότι οι δύο μονομάχοι της ερχόμενης Κυριακής, ο Χρήστος Μέτιος με ποσοστό 35,83% και είναι ο δεύτερος ο Χριστόδουλος Τοξίδης από την Περιφερειακή Σύνθεση με ποσοστό 28,57%. Ας δώσουμε σε κάθε περίπτωση τους τέσσερις πρώτους από τον κάθε συνδυασμό. Ο πρώτος λοιπόν από τον συνδυασμό της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης είναι ο νυν αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο Νίκος Αλκίδης, ο οποίος έχει συγκεντρώσει 7.122 σταυρούς. Ποσοστό κάπως λιγότερο από αυτό του Δημήτρη Πέτροβιτς, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και για ένα νομό με λιγότερο πληθυσμό σε σχέση με το γειτονικό εύρο. Δεύτερος είναι ο Μιλτατζά, Ταρκάν Μιλτατζά, με 5.221 σταυρούς. Ακολουθεί ο Αχμέτη Μπρά με 4.801 σταυρό. Και τέταρτος είναι ο Κωνσταντίνος Ναλμπάντης με 3.588 σταυρούς. Από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί από το πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Εσείς έχετε παρουσιάσει αναλυτικά όλα τα σενάρια που είναι ανοιχτά. Πάντως, Κυριακή κοντή γιορτή ισχύει και για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Να περάσουμε, Μαρία Χρύσα, και στο συνδυασμό του Χριστόδουλου Τοψίδη στο νομό Ροδόπη. Έτσι, Μαρία, και στην Περιφερειακή Σύνθεση, για να δούμε πώς έχουν εκεί διαμορφωθεί μέχρι στιγμή τα αποτελέσματα. Εδώ έχουμε μία μεταγραφή από το Δήμο Κομωτινής, από την παράταξη του Γιώργου του Πετρίδη, τον Μανώλη Ταπατζάνα, συγκεντρώνει το ποσοστό, του σταυρού 3.129 και να ακολουθεί ο Τιχάνη Μάμογλου δικηγόρος με 2.859. Τρίτη είναι η Φελίνα Βρούζου Καζάκου, η οποία είναι η νυν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία διαδέχτηκε ο Αντώνης Ραβάνης, ο υποψήφιος δήμαρχος Κομωτινής, ο οποίος θα είναι μαζί με τον Γιάννη Γκαράνη την επόμενη Κυριακή, οι δύο που θα αναμετρηθούν στις κάλπες για το Δήμο Κομωτινής. Και τέταρτος είναι ο Γιάννης Μωραΐτης με 2.501 ψήφους, ο οποίος προέρχεται από τον Ίασμο και αν κάποιος πατήσει τον Ίασμο στο χάρτη θα δει ότι η περιφερειακή σύνθεση στο χάρτη έχει 42,35% ποσοστό έναντι 32,07% της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης, το οποίο σαφώς προέρχεται και από την παρουσία ενός υποψηφίου συμβούλου, ο οποίος έρχεται τέταρτος. Να πάμε όμως και στο συνδυασμό της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας του Κώστα Κατσιμίγα. Εδώ πέρα, από ό,τι φαίνεται, δύο θα είναι αυτοί που θα εκλεγούν, αλλά σε κάθε περίπτωση να αναφέρουμε τα τέσσερα ονόματα. Είναι ο Χρήστος Χατζηπέμου, πρόεδρος των Ευρυτών του Νομού Ροδόπης, με 1.899 σταυρούς. Ακολουθεί η Νεσέαλη με 1.669, Ηλίας Ιωαννάκης με 1.622 και Μεχμέτε Μίνη με 1.571 σταυρούς. Για τον τρίτο λοιπόν συνδυασμό. Και τέλος ο Κωστής Σιμιτζής, που έχει πρώτο αυτή τη στιγμή στον συνδυασμό του με 1.586 ψήφους, τον Αχμέτ Κασά, από ό,τι φαίνεται θα είναι αυτός που θα συμμετάσχει, αλλά ας πούμε και τους επόμενους τρεις είναι ο Χουσέιν Μεμέτ Χατζή με 1.037, Μουσταφά Χαλή με 961 και η Όλγα Τσετινέ με 808 σταυρούς. Οι τέσσερις πρώτοι λοιπόν από τους τέσσερις πρώτους συνδυασμούς. Λοιπόν, μένει Μαρία να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή. Έτσι ακριβώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση και στο Δήμο Κομωτινής, διότι είχαμε, σε σχέση με χθες τουλάχιστον, που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, την ανατροπή στην κατανομή, στη σειρά των αποτελεσμάτων τουλάχιστον. Η κυρία Λαυτσή φαίνεται ότι έχει περάσει τον κύριο Καραΐσκο, η πολιτική ανατροπή. Λοιπόν, η αλήθεια είναι το μόνο που μπορούμε να πούμε. Κάποιοι άλλοι θα σχολίζουν με δραματικές αλλαγές, αλλά όταν δεν πρόκειται βέβαια για διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου, αλλά μεταξύ τρίτου και τέταρτου, μιλάμε για μια αλλαγή απλά στη σειρά. Η Ελένη Λαυτσή, λοιπόν, με την πολιτική ανατροπή, προηγούνται στην κυριολεξία με διαφορά στήθους, γιατί η ΜΕ πολιτική ανατροπή έχει 1.977 σταυρούς, ο ΔΕ Σπάρτακος που ακολουθεί 1.976. Μία ψήφος, λοιπόν, διαφορά.
καθοριστική αυτή η μία ψήφος. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει λόγος ο κύριος Καρέζος να κάνει κάποια, να ζητήσει κάποια επανακαταμέτρηση, γιατί δεν πρόκειται, επαναλαμβάνουμε, για διαφορά μεταξύ δεύτερου και τρίτου. Σε κάθε περίπτωση πάντως έχουμε όντως μία πολιτική ανατροπή, την οποία την έκανε η πολιτική ανατροπή. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί ακολουθούν κανονικά, το ξεκίνημα για την πόλη με τον Τάσο Βαβατζικλή και η λαϊκή συσπήρωση με τον Γιάννη Λεβέντη, και βέβαια περιμένουμε τις σταυροδοσίες αναλυτικά για να δούμε και ποιοι εκλέγονται στο Δήμο Κομωτινής, όπως και στους υπόλοιπους δήμους. Μάρια Χρύσα, κάτι που προφανώς ενδιαφέρει κάθε περιοχή, κάθε γωνιά της χώρας, ανάλογα βέβαια με το πόσο προχώρησαν στα προδοσίες, γιατί αλλού προχωράνε και αλλού όχι, όπως ξέρουμε. Έτσι, έτσι φαίνεται, είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Λοιπόν, Μαρία Μπατζή, να σε ευχαριστήσουμε θερμά στο σημείο αυτό. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ανέλησε στην κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Διονύσης Κλάδης. Ο κύριος Κλάδης σχολίασε την προκήρυξη εθνικών εκλογών και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σχολίασε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ Διονύσης Κλάδης από την Αλεξανδρούπολη. Σχολίασε επίσης το συνολικό ποσοστό που τοποθετεί το Κομμουνιστικό Κόμμα στην τέταρτη θέση, εξαπολύοντας επίθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Αντικειμενικά το αποτέλεσμα δείχνει μια ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς αυτή η ήττα συνοδεύτηκε από μια άνοδο της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ και άλλων κομμάτων που στηρίζουν στην ουσία την ίδια πολιτική. Δυστυχώς είχαμε μια αναγέννηση δηλαδή του παλιού δικοματισμού, του παλιού πολιτικού συστήματος. Ένα σύστημα που ευθύνεται για την κατάσταση των εργαζομένων, των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα, και δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι στο μέλλον θα έχουμε μια διαφορετική πολιτική. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε, έχουμε μια σταθερότητα, μια επανασυσπήρωση δυνάμεων. Αναφορικά με το ποσοστό 5,5% που έλαβε το ΚΚΕ, ο κύριος Κλάδης εξηγεί πως περιμένουν σταδιακή βελτίωση στις εθνικές εκλογές, οπότε περισσότεροι θα συστρατευτούν μαζί τους. Η αλήθεια είναι ότι πάντα θα θέλαμε και κάτι παραπάνω. Δεν το κρύβουμε. Είχε εκφραστεί μια τάση συμπόρευσης και στις κάλπες. Γνωρίζουμε πολύ καλά όμως ότι έχουμε μιλήσει και έχουμε μιλήσει με αρκετό κόσμο, με αρκετούς εργαζόμενους, όπου μπορεί να μην έκαναν τώρα το βήμα, αλλά έχουν μια πολύ πιο θετική στάση, παρακολουθούν αυτά που λέει το ΚΚΕ, αναγνωρίζουν τη συμβολή τους στους αγώνες, τη διεκδικήση των εργαζομένων, τη σταθερότητά του υπέρ των συμφερόντων των εργαζόμενων των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Από αυτήν την άποψη αισιοδοξούμε ότι στις νέες εκλογές που θα έχουμε μπροστά μας θα εκφραστεί αυτή η τάση συμπόρευσης και τους καλούμε να κάνουν αυτή τη φορά το βήμα. Όσοι το σκέφτονταν το προηγούμενο διάστημα, όσοι, να το πω έτσι, δίστασαν μέχρι τώρα. Εξηγεί επίσης ότι ύστερα από το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, η προκήρυξη εθνικών εκλογών ήταν μονόδρομος, δεδομένων μάλιστα των πρόσφατων εξελίξεων στο ελληνοτουρκικό και το κυπριακό. Στην ουσία είχαμε μπει έτσι και αλλιώς σε προεκλογική περίοδο, ότι τώρα μέχρι αρχές Οκτώβρη θα ήταν το αργότερο. Αντικειμενικά και μετά από αυτό το ποσοστό, εκτιμάμε ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Έχει μια σχέση βέβαια και με όλες τις εξελίξεις, και χρειάζεται να τις παρακολουθούμε στενά. Εμείς προειδοποιούμε με όλες τις εξελίξεις που έχουμε σε σχέση με το Κυπριακό και όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά μπροστά, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα, και χρειάζεται σε αυτό να έχουμε μια προσεκτική ματιά και να είμαστε σε επιφυλακή, γιατί δυστυχώς οι εξελίξεις διεθνώς δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Νομίζουμε ότι και αυτό έπαιξε ρόλο στην απόφαση για τις πρόεδρες εκλογές, από ό,τι φαίνεται για τις 7 Ιούλη. Ερωτώμενος για την άνοδο της ακροδεξιάς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απαντά το εξής. Αντικειμενικά το αποτέλεσμα το θεωρούμε ότι είναι αρνητικό και πανευρωπαϊκά. Οι σχετισμοί είναι αρνητικοί. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ το βλέπουμε αυτό και στη χώρα μας, ότι όπου η σοσιαλδημοκρατία ή αυτό
ονομαζόμενη αριστερά, άσκησε εξουσία και στην ουσία υλοποίησε τη γνωστή αντιεργατική αντιλαϊκή πολιτική που ζήσαμε και εδώ στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, φαίνεται ότι παρά ότι αυτοί λέγανε για την αφεντιά τους ότι είναι το μικρότερο κακό και ότι οι εργαζόμενοι, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον μαζί τους σε σχέση με τους υπόλοιπους, βλέπουμε τελικά ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική που άσκησαν οδήγησε τελικά στο μεγαλύτερο κακό και φέρνει, και έχουν μεγάλη ευθύνη γι' αυτό, στο προσκήνιο συντηρητικοποίηση συνολικά του πολιτικού σκηνικού και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η εκπομπή Πολιτικό Βαρόμετρο με τη Χριστίνα Κουματζίδου. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.